φέρει ο κύριος Παπαδάκος, είναι έτοιμος να σφυρίξει την έναρξη του παιχνιδιού εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ μπροστά σε 4.000 φιλάθλους της Θεσσαλικής ομάδας. Οι δύο τεχνικοί έχουν παράταξη για την Θεσσαλική ομάδα, ο κύριος Αρχοντίδης, τους Γεωργίου Νικολάου, Μούρα, Τίδη Τελόπουλο, Κολομητρούς Αλεξούλη, Τζότζο Ντασίλβα, Μίλο Τσουκάλι και προβίδα για την ομάδα του Όφη, ο κύριος Γκέρατ Χωσάδας, Κέτζο Παπαδόπουλο, Γεωργαμπλή Παυλόπουλο, Βάβουλα, Μαρινάκη, Μουστακίδη, Μαχλά, Αλεξούδη και Τσιφούτη. Η ομάδα του Όφη είναι μπροστά με την σέντρα από τον Τσιφούτη, εκεί όμως είναι ο Αλεξούλης ο οποίος θα καθαρίσει τη φάση. Μίλος δεν μπορεί να κατεβάσει. Και έχουμε το πρώτο πλάγιο του παιχνιδιού για την ομάδα της Κρήτης με εκτελεστή τον Παπαδόπουλο. Νικολάου που επανήλθε στη βασική δεκαετία, θα σα διώξει. Τα Σίλβα ωραία για τον Αλεξούλη. Αλεξούλη σε μια μετωπική προσπάθεια. Με βαίνει ο Παυλόπουλος, θα κόψει μπάλα στο Μουρατίδη. Μουρατίδης από τα αριστερή δωρεά, παλιά κάθεται για τον Μίλος, είναι πιο κοντά στη φάση ο Σκέτζος. Μίλος όμως θα τα καταφέρει, θα του κλέψει την μπάλα. Δεν περνάει πάση για τον Τσουκάλι. Μουρατίδης. Ο Δίδας θα πέσει κάτω από το μαρκάρισμα του Βάβουλα, υπάρχει όμως παράβαση, λέει ο Παπαδάκος, χαρακτηριστικά δείχνει. Φάουλ πάνω στο Μήλος από την παρέμβαση εκεί του Σκέτζου. Σκέτζος που έχει αναλάβει τη φρούρηση του Μήλος. Ενώ πάνω στον Τασίλβα είναι ο Παπαδόπουλος. Τασίλβα πιο πολύ επιθυμένος. Να ο Προβίδας θα μπει στη φάση. Προβίδας θα γυρίσει μπάλα πάνω στο χέρι του Παυλόπουλου. Κόρνερ δείχνει χαρακτηριστικά ο Παδάκος. Παρά τις διαμαρτυρίες στο φιλάθλο της Λάρισσας. Το πρώτο κόρνερ για τη Θεσσαλική ομάδα. Ακριβώς στο δεύτερο λεπτό. Πλάγιο για τη Θεσσαλική ομάδα. Εκτελεστής ο Τζούτζος. Ντασίλβα, και όπως σας επαναφέραμε, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε βαθμολογική σημασία. Κρίσιμο και βαθμολογική σημασία μόνο για τη Λάρισα, όφη είναι αδιάφορο. Λάρισα που θέλει βαθμούς. Καλή μπάλα του Τσουκάλι για το Μήλος. Απέναντι στον Σκέτζο. Πάντα Μήλος, θα ξεφύγει. Μήλος απέναντι στον Χωσάδα το σουτ. Μπάλα στο δοκάρι, Προβίδας γκολ. Ναι, η Λάρισα ανοίγει το σκορ στο 8ο λεπτό. Ήταν μια πολύ ωραία φάση. Ξεκίνησε το Τσουκάλι. Ο Μήλος από τα αριστερά. Πέρασε τον Σκέτζο. Σούταρε απέναντι στον Χωσάδα, ο οποίος απόκρουσε. Υπάρχει στο δεύτερο δεκάρι σε επιστροφή της ο Προβίδας, ποιος άλλος, ο μόνιμος σκόρερ της Λάρισσας, ακριβώς στο 8ο λεπτό ανοίγει το σκορ, Λάρισσα Όφη στο Αλκαζάρ, 1-0. Νικολάου. Πάντα Νικολάου που κάνει σπουδαίο παιχνίδι ο Νάρος και σήμερα. Μήλος ο Ζώσος είναι μόνος, θα τη δώσει όμως στον Ντασίλβα την μπάλα. Ντασίλβα παλιά, ωραία, έξυπνε ο Ζώσος, η πλάση άμυνα στο βιο, ο Ζώσος θα τρέξει, θα προλάβει. Ναι, πράγματι το γύρισμα, Προβίδας μπλόκεται, υπάρχει παράβαση. Υπάρχει παράβαση, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η διαιτησία. Αυτή είναι η διαιτησία. Αυτή είναι η διαιτησία σε βάρος της Λάρισσας. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Υπάρχει κατά τα βαρέστα την παράβαση. Χωσάδας θα επαναφέρει. Αλεξούλης, που κάνει σπουδαίο παιχνίδι και σήμερα. Τρομερή δουλειά. Ωραία παλιά για τον Μήλος. Απέναντι στον Μπουρσανίδη. Μήλος. Θα ξεφύγει ο Μήλος. Μήλος απέναντι στον Παυλόπουλο. Πάντα Μήλος. Ξέφυγε πάντα Μήλος. Για τον Ντασίλβα, για τον Τσουκάλι, αν είναι δυνατόν να χάνουν τέτοια γκολ. Τρομακτική ευκαιρία για τη Λάρισα με τον Μήλος πάλι δράστη. Τσουκάλι δεν κατάλαβε, από εκεί έπρεπε να σουτάρει ο Μήλος. Προβίδας θα νικήσει τον Γιωργαμπλή που κάνει μεγάλο παιχνίδι και ο Προβίδας. Θα πρέπει να τονίσουμε αυτό. Λεξούλης. Μπαλιά για τον Μουρατίδη. Ο Μάρκης μπάλα σε πλάγιο out από τον Τσιφούτη. Ο Χοντίδης είναι όρθιος. Σε τελευταίες οδηγίες πριν εκτελεστεί αυτό το πλάγιο από την Θεσσαλική ομάδα. Ακριβώς στο 32ο λεπτό ο Τζότζος εκτελεστής. Μπορεί να πάει πολύ δυνατά και πάλι μπροστά στην εστία. Όχι, δεν πάει τελικά. Προτίμησε να δώσει τον Μήλος. Θα βγει σε αυτό το Τζότζο τώρα. Αλεξούλης στο rebound. Αλεξούλης θα πέσει κάτω το μαρκάρισμα του Βάβουλα. Δυνατό το μαρκάρισμα του Βάβουλα. Το είδε ο Παπαδάκος. Το φάουλ για την Θεσσαλική ομάδα. Πάνω στην μπάλα είναι κοντά στην μπάλα. Μάλλον Τσουκάλης, Μουρατίδης, Ντασίλβα. Αλλά και ο Αλεξούλης. Ανθρώπινο τείχος έχουν σχηματίσει παίκτες του Όφη, ο Ντασίλβα θα είναι εκτελεστής. Φαρσαριστά, καλό το σουτ! Η μπάλα στα δίκτυα! Η μπάλα στα δίκτυα, Λάρισα Όφη 2-0. Ένα βραζιλιάνικο σε εκτέλεση φάουλ, όπως συνηθίζει άλλωστε ο Ντασίλβα. Σίγουρα είναι ένα γκολ που βοηθάει. Ακριβώς το 34 η Λάρισα διπλασιάζει τα τρώματά της. Κολομητρούς σε για μία ακόμη φορά θα επαναφέρει στον αγωνιστικό χώρο με την εκτέλεση του ελευθέρω out. Ντασίλβα, πλασαριστά για τον Τζότζο. Τζότζος δεν περνάει πάσα του για τον Προβίδα. Δεν είναι τα καλή Βάβουλας. Τον Τζότζος όμως θα κόψει. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου από τον Παπαδάκο. Που δεν τα πήγε καθόλου καλά. Μάλιστα
αρνήθηκε και να καταφανίσει τον πέναλτι κατά τη Λάρισα. 2-0 λοιπόν αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Λάρισα όφη 2-0 στο Αλκαζάρ. Και όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Αλκαζάρ. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Λάρισα όφη 2-0. Χάρη στα γκολ πέτυχαν στο 8ο λεπτό ο Προβίδας. Ύστερα από έξοχη ενέργεια του Μίλου από τα αριστερά. Και στο 34ο με απευθεία στήριγμα φάουλ ο Βραζιλιάνος αρχηγός της Λάρισας, ο Πάολο και ο Ντα Σίλβα. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τη Λάρισα να είναι στη σέντρα και με τον Ντα Σίλβα να έχει την παρά στην κατοχή του. Αγυρίζει πίσω στον Ντελόπουλο, στον Νικολάου. Μα χωρί τον Νικολάου να διώχνει όπως Πουσανίδης απομακρύνει. Ψακίδης με τσουκάλι. Ντα Σίλβα για τον Μίλος. Μάχεται με τον Τζιφούτη. Φάουλ από τον Τζιφούτη πάνω στο Μίλος. Ο Σάδας για τον Παυλόπουλο. Παυλόπουλος για τον Τσιφούτη. Ο Τσιφούτης στο Γιωγαμπλή. Αλεξούλης θα κλέψει την μπάλα. Ναι, ο Αλεξούλης. Αλεξούλης το σούτ δεν είναι καλό, όμως την μπάλα θα φύγει out. Βιάστηκε ο Αλεξούλης. Προτίμησε να σουτάρει παρά να μπει στην περιοχή πιο κοντά. Παυλόπουλος. Τσιφούτης, ο Ζέος θα κλέψει. Τα Σίλβα πλασαριστά κάθετα για τον Μίλος. Μίλος απέναντι στον Παυλόπουλο, θα ξεφύγει ο Μίλος. Πάντα Μίλος με την μπάλα στα πόδια του, Ζέος είναι δίπλα του. Πάντα Μίλος απέναντι στον Πουσανίδη και στον Χωσάρα. Το σούτ, την μπάλα θα φύγει out. Επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τον τίτλο του Χασογκόλη. Ο Μίλος δεν μπορεί. Η ατυχία είναι. Ατυχία κάνει μια πολύ μεγάλη ενέργεια, αλλά όμως δεν έχει αποτέλεσμα. Παρά τα αυτά όμως ο κόσμος τον χειροκροτεί. Πουσανίδης. Να, Προβίδας, θα κλέψει έξυπνα ο νεαρός. Πάντα Προβίδας ότι πάει στα πόδια από το λάθος του Πουσανίδη. Προβίδας για το Μίλος. Το σούτ από το Μίλος, η μπάλα, όχι. Δεν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, αυτά τα γκολ δεν κάνονται. Μόνο ο Μίλος μπορεί να τα χάσει. Πράγματι, κυρίες και κύριοι, ίσως είναι ο πιο άτυχος παίκτης στο ελλαδικό χώρο. Ωραία ενέργεια από τον Μαχλά. Ίσως η καλύτερη μέχρι στιγμής πάνω στον Νικολάου. Θα βγει η σέντρα, θα διώξουν οι παίκτες Λάιζας ηρωικά με τον Τελόπουλο. Μουστακίδης στο σούτ, τον Γεωργίου με τα πόδια. Σωτήρια απόκρουση από τον νεαρό. Στο δυνατό συρτό σου του Μουστακίδη στην καλύτερη ευκαιρία του Όφη. Όσο κανένα δεν τα παράξει όμω στο παιχνίδι. Στο 8ο λεπτό το φάουλ είναι για τη Λάρισα. Φάουλ που κέρδισε ο Μίλος. Εκτελέστε γρήγορα τα Σίλβα Τσουκάλη και τώρα Μίλος. Όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Όφη. Ο Μίλος θα κερδίσει όλες τις φάσεις, όλες τις μονομαχίες. Ο Ζουτ, Κωνσάνας, Προβίδας, Μπρόκρετε, Τσουκάλης, ο Ζουτ, η μπάλα στα δίκτυα. Η μπάλα στα δίκτυα, η Λάρισα στο 68, πραγματοποιεί το 3-0 το Τσουκάλη. Ύστερα από να συνεχίσει ένα γερμό μπροστά στην εστία του Όφη, ο Τσουκάλης θα νικήσει τον Κωνσάνα, Λάρισα Όφη 3-0. Γαμλής για τον Τσιφούτη, έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της εστίας του Γεωργιού. Θα βγει σέντρα από τον Παπαδόπουλο. Γεωργίου, ναι, θα μαζέψει ο νεαρός. Πολύ θετικός, θα πρέπει να το επισημάνουμε για μία ακόμη φορά. Και βέβαια, πάρα πολύ καλός κάτω από τα δοκάρια του, αλλά και στις εξόδους του. Μαχλάς και Νικολάου. Ενώ στο εκατημάζεται να περάσει ένα μουσικό χώρο. Μουστακίδης. Πάντα Μουστακίδης. Νικολάου θα πέσει κάτω, θα κλειστήσει ο Νικολάου, θα χάσει την ισορροπία του. Μουστακίδης επικίνδυνα για τον Οφητοσούτο, τον Γιώργο Γαμλή. Η μπάλα στην αγκαλιά του Γεωργίου, το σούτ από τον Τζουγκάνοβιτς. Έφυγε η μπάλα από τον Γεωργίου, μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη. Μαχλάς θα ξεφύγει από τον Νικολάου. Θα βγει σέντρα από τον Παπαδόπουλο. Γεωργίου θα διώξει με γροθιές και νύες, τία Μουστακίδης. Έξυπνα ο Ιζα, θα βάλει την πλάτη του μπροστά. Πάντα ο Ιζα ξέφυγε από το μαρκάρισμα το δυνατό του Σκέτζου. Πάντα ο Ιζα ξεφύγει από το νέο δυνατό μαρκάρισμα του Σκέτζου. Γεωργαμλής. Παλιά με στόχο το Μαχλά. Μαχλάς θα πέσει κάτω μόνος του, πέναλτι λέει ο Παπαδάκος, αν είναι δυνατόν. Κολομητρούσης διαμαρτύρεται έντονα. Εκβιάζει την κίτρινη κάρτα, τη δεύτερη, για να δούμε. Πράγματι, ο Κολομητρούσης εκβιάζει την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν μπορούμε να πούμε. Καμπλής μαντήμα του Γεωργίου, Γεωργαμλής, η μπάρα στα δίχτυα. Η μπάρα στα δίχτυα, όφη θα μειώσει σε 3-1. Νικολάου, ωραία ενέργεια από τον νεαρό. Βγαίνει μπροστά η Λάρισα με τον Νικολάου που δεν είναι μόνο καλό αμυντικό αλλά και πολύ καλό τριπλέλ. Έκανε μια τρίπλα παραπάνω τώρα. Καλύπτεται από το Μουρατίδο Τσουγκάνοβιτς. Τσουγκάνοβιτς που χάνει το βηματισμό του. Τσουγκάνοβιτς, σου την παραπάνω στο Μουρατίδο, έρχεται από πίσω. Ο Αδόπουλος θα βγάλει νέα σέντρα. Κεφαλιά από τον Ίζα. Ντα Σίλβα, κεφαλιά πάσα για τον Μίλος και ο Μίλος θα βγει μπροστά τώρα για τη Θεσσαλική ομάδα. Πάντα Μίλος. Μίλος θα τα κάνει όλα μόνος του, για να δούμε. Πάντα Μίλος με 4-5 αντιπάλους, παρακαλώ. Θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Στόικα.
Ο Μάνος δυστυχώς πάρα πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό. Offside ο Μήλος, σωστή υπόδειξη. Μουρατίδης θα διώξει με το κεφάλι. Μήλος κατέβασε Τσιφούτης για τον Γιώργο Αμλή. Ο Στόικα θα κερδίσει τη μονομαχία, δεν υπάρχει παράβαση. Με καθυστέρησε τελικά ο Παπαδάκος, καταλόγησε το χέρι που δεν είδε. Που πήγαινε από το Ρουμάνο. Μαχλάς μέσα στη φάση πάλι. Αλλά θα διώξουν οι παίχτες της Λάρισσας. Προβίδας για τον Μήλος. Καθυστέρησε ο Προβίδας. Απέναντι στον Βάβουλα, Προβίδας πάτησε την μπάλα. Θα χάσει την μονομαχία. Θα κάνει και λάθος μεταβίβαση. Μαλλιά μπροστινή για τον Μαχλά από τον Παπαδόπουλο. Μαχλάς σε θέση εξω αριστερά απέναντι στον Νικολάου που κίνησε σκιά του. Θα τον νικήσει ο νεαρός για μια ακόμη φορά. Αυτή τη στιγμή έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον Σπαρτιάτη ρεφερή, τον κύριο Παπαδάκο, εδώ στο Αργαζάρι. Στα πλαίσια λοιπόν τη 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος στην πρώτη κατηγορία, Λάρισα Όφη 3-1. Έτσι πρέπει.